Λιάννα θα ξεκινήσει. Ένα φόρεμα, ένα παπούτσι και μια τσάντα. Εντάξει. Το ήξερα ότι μπορώ να το ακούσω αυτό, οπότε. Ναι, αλλά είναι ένα άλλο φόρεμα, ένα παπούτσι και μια τσάντα. Και αυτό μπορεί να τα άκουγα. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, αλλά εγώ δεν ξέρω και τι μπορώ να ακούσω γενικά. Κοίταξε. Και από εσάς δηλαδή εννοώ. Μπορεί όντως να μου πείτε είναι ένα φόρεμα και μια τσάντα να σας είχε. Κοίταξε. Απλό. Κυριολεκτικά και αντικειμενικά είναι ένα φόρεμα, ένα παπούτσι και μια τσάντα. Ναι, κυριολεκτικά. Και ένα σκουλαρίκι. Στιλιστικά και ένα σκουλαρίκι. Ναι. Στιλιστικά όμως τα κομμάτια τα συνδέονται, παίρνουν μια άλλη έννοια και μια άλλη μορφή. Ναι. Όταν λοιπόν ένα πολύ ωραίο φόρεμα έχει ένα καταπληκτικό styling, αναβαθμίζεται. Και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι σήμερα έχει κάνει το super styling. Ναι, σίγουρα, το ξέρω και εγώ αυτό. Ναι. Και ότι είναι το απόλυτο look και ότι είναι όλο τέλειο και συγκλονιστικό, αλλά έχει ένα πολύ σύγχρονο φόρεμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Το οποίο για μένα τουλάχιστον δεν είναι συμβατικό, δεν είναι από τα συνηθισμένα. Είναι μια ωραία πρόταση για να δούμε, κάτι καινούριο να δοκιμάσουμε. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Από την άλλη, δεν τρελαίνω με το styling. Ναι. Με τα παπούτσια και την τσάντα. Mm-hmm. Ενώ δηλαδή η τσάντα σου έχει πάει να ταιριάξει χρωματικά, νομίζω ότι έχει έξτρα λάμψη σε σχέση με το ρούχο που έχεις διαλέξει. Μου αρέσει δηλαδή όπως είναι το φόρεμά σου με τα σκουλαρίκια σου, αλλά νομίζω ότι ήθελε άλλη αντιμετώπιση το υπόλοιπο look. Δηλαδή τα ίδια παπούτσια να ήταν σε άλλο χρώμα, να μην είχαν καθόλου λάμψη, να ήταν ας πούμε κίτρινα, να ήταν φούξια και να ήταν ματ. Θα πρέπει να πάρει μια άλλη προσέγγιση. Okay. Αυτό βλέπω εγώ. Εντάξει. Σου βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε τώρα στο Στέλιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εικόνα για σένα θεωρώ ότι έχει την προσπάθειά της. Mm-hmm. Δηλαδή, σίγουρα είναι αυτό που λέγατε και πριν, ένα φόρεμα, μια τσάντα και ένα παπούτσι, αλλά επειδή εσύ φοράς τόσο πολλά ρούχα και κάνεις τόσο διαφορετικές εικόνες με τους όγκους, τις φόρμες κτλ., νομίζω ότι για να καταλήξεις να έρθεις με ένα φόρεμα, υπήρξε μια διαδικασία. Ναι. Απορρίψεις άλλων ρούχων κτλ. Κτλ. Ναι, σίγουρα. Σωστά. Ναι. Εμένα αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ, σου πάει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια. Η τσάντα δεν έχει καμία σχέση. Η τσάντα με έκαψε, ναι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το... ούτε με το ρούχο, ούτε με το Έχει πάρα πολύ λάμψη γι' αυτό, σε σχέση με αυτό που είναι πιο... σαν υφή εννοείται. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει πάρα πολύ λάμψη σε σχέση με αυτά. Δηλαδή θα θέλετε. Αν κρατήσω αυτή την τσάντα, ιδανικά να έχω και άλλες λάμψεις. Όχι, κοίταξε. Καταρχάς είναι πολύ μαλακή για αυτό το ρούχο. Ένα. Α, θα θέλετε κάτι πιο σκληρό. Σίγουρα. Okay. Είναι ένα άλλο πορτοκαλί. Ναι. Σαν λάμψη. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή η τσάντα. Δηλαδή θέλει άλλα ρούχα. Δεν, είναι πολύ συγκεκριμένος ο προσανατολισμός της. Ναι. Ωραία μαλλιά, ωραίο κραγιόν. Χαίρομαι που είναι ίδιο με το φόρεμα. Κατά τα άλλα. Ξέρεις, αφαιρώντας την τσάντα, μένει μια πολύ ωραία βασική εικόνα. Ναι. Δεν ήξερα και πόσο πολύ style το άνοιξε θα μπορούσα να κάνω σε αυτό. Οπότε είχα αυτό το δίλημα, ότι μπορεί να είναι αδύναμη εικόνα για αυτόν τον λόγο. Είναι και, πρόσεξε, είναι αυτό τώρα που είναι και δυνατή και αδύναμη. Θα ήθελα να δω ένα πανωφόρι. Ναι. Για να συζητάμε κάτι. Ενδεχομένως και ένα καλσόν. Ίσως, καλοκαιρινό, ναι. Και σωστή τσάντα, για να μιλάγαμε για μια εικόνα που είναι ολοκληρωμένη, ναι. Ακόμη είναι άνοιξη, ακόμη φοράμε πανωφόρια, παρόλα αυτά, σωστή επιλογή φορέματος, ολόσωστα παπούτσια. Χαίρομαι που το λέτε. Ναι, αυτό. Γιατί είναι δύσκολο. Τι να βάλω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Τι λες. Βάλτε έναν άσο. Όχι, δεν θα βάλω άσο, θα βάλω δύο. Ευχαριστώ. Βάλε δύο εσύ και να δούμε τι θα βάλει ο Δημήτρης τώρα. Εμένα θα μου άρεσε ένα καλοκαιρινό καλσόν, θα μπορούσε να είναι και σε χρώμα το οποίο ή θα μπορούσε να είναι σαν κορμάκι, το οποίο το χρώμα θα φαινόταν και στο πάνω σημείο του φορέματος, σε αυτά τα cut-out που έχει εδώ και, και πίσω, ναι. Να βγαίνει. Ολόσωμα εννοείται. Ναι, 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 οπότε θα μπορούσε να γίνει και ένα μικρό έτσι, color blocking, γιατί και τα παπούτσια είναι άλλο χρώμα από το πορτοκαλί του φορέματος. Το φορέμα είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις. Η τσάντα σου εξήγησε ότι θέλει κάτι λίγο πιο... Και λάμψη δεν με ενοχλεί, αλλά αυτό το στράτς είναι πολύ λάμψη, συγκεκριμένο. Άλλη λάμψη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι άλλο το ύφος της, ναι. Για το δικό σου, για το δικό σου outfit. Και σίγουρα ήθελε ένα πανωφόρι που μπορεί και αυτό να το κάτσει σε μεταλλικό, ίσως και έχει κάτι που είχε φέρει μια φορά πάρα πολύ ωραία, να δέσει όλη την εμφάνιση. Δύο. Ευχαριστώ. 7,8 Ευχαριστώ. Είναι και η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ.